Και τον ευχαριστούμε πολύ. Τον έχουμε εδώ στην εκπομπή Πολιτική Οικονομία, τον κύριο Νίκο Κουγιουμτζή, φίλο μας πια, τον αντιπρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, άνθρωπος της αγοράς. Μια φωνή που ξέρει τα προβλήματα. Κύριε Κουγιουμτζή, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Είναι και ο Θεμιστόκλης ο Μπάκας μαζί μας. Καλησπέρα μου. Λοιπόν, και θα μιλήσουμε και για τα μισθώματα και τι γίνεται με τις επαγγελματικές μισθώσεις, γιατί ακούω για εξώσεις, κύριε Κουγιουμτζή. Θα τα πούμε σε λίγο και ο Θεμιστοκλής θα παρέμβει και εσύ στην κουβέντα. Λοιπόν, κύριε Κουγιουμτζή, διάβασα ένα άρθρο, ένα δημοσίευμα σε μεγάλο site. Θα το πω. Στο πρωτοθέμα.gr, μάλιστα ήταν του ξέρω του συνάδελφου, του κύριου Τζαβάρα, ότι σκέφτεται η κυβέρνηση από Σεπτέμβρη να δέχονται το λιανεμπόριο μόνο εμβολιασμένους. Επειδή λοιπόν το ρεπορτάζ ήταν πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον, απευθύνθηκα, όπως ξέρετε, κανονικά και σε κυβερνητικές πηγές, σε ανώτερους αξιωματούχους, για να τους ρωτήσω αν ισχύει. Δεν μου το επιβεβαιώνουν, γιατί θεωρούν ότι είναι δύσκολο να πεις στα καταστήματα λιανικής να δέχεσαι μόνο εμβολιασμένους. Αν όμως κάτι τέτοιο συμβεί, κύριε Κουγιουμτζή, τι θα σημαίνει για σας? Κυρία Κατζού, εξάλλου ξέρετε και το έχουμε πει και από τη δική σας εκπομπή ότι η κατάσταση στην αγορά είναι πάρα πολύ δύσκολη. Mm-hmm. Η κίνηση, παρότι διανύουν εκπτωτική περίοδο εδώ και κάποιες ημέρες, δυστυχώς... Περιορισμένη. Έτσι, είναι και περιορισμένη, είναι και υποτονική, παρότι υπάρχουν πολύ καλές τιμές και η σχέση τιμής και ποιότητας είναι στο καλύτερο δυνατό επίπεδο. Και αυτό βέβαια λόγω της έντονης αρνητικής ψυχολογίας που υπάρχει στον κόσμο, στους πολίτες, το τι μέλει γενέστα από εδώ και πέρα, όταν ακούνε ότι τον Αύγουστο θα υπάρχουν 6.000 κρούσματα, τον Οκτώβριο 18.000 κρούσματα, όταν οι ίδιοι επιχειρηματίες ακούγοντας όλα αυτά λένε θα πάμε ξανά σε lockdown, τι γίνεται? Ακριβώς. Ασφάλεια. Όλα αυτά δημιουργούν ένα αρνητικό κλίμα. Οπότε έρχεται ως κερασάκι στην τούρτα αυτό που είπατε, θα να κάνουμε και τον αστυνομικό στην είσοδο του καταστήματος, το ποιος θα μπαίνει, πώς θα τον ελέγχουμε και τα σχετικά. Βεβαίως εμείς τηρούμε τα μέτρα τα υγειονομικά που μας έχει επιβάλει. Το μόνο βέβαιο. Η πολιτεία με τα αντισηπτικά μας, με τις μάσκες και όσοι μπαίνουμε στα καταστήματά μας χωρίς μάσκα, με προσοχή τους λέμε ότι θα πρέπει να φορούν τη μάσκα τους και βεβαίως έτσι ένας ανά 15 τετραγωνικά μέτρα εντός του καταστήματος. Τώρα αυτό είναι, δεν ξέρω αν θα μπορεί εντισπράγμαση στην πράξη να λειτουργήσει. Είναι ενίαν δύσκολο και κυρίως σε μικρά μαγαζιά όπου τα πράγματα καταλαβαίνετε ότι αν είναι μια οικογενειακή επιχείρηση, είναι ένας που είναι μέσα στο κατάστημα εκείνη τη στιγμή, πώς μπορεί να διατηρήσει όλη αυτή την κατάσταση και να είναι νόμιμος από όλες τις πλευρές, γιατί από ό,τι ακούω θα έχουμε και πρόστιμα έτσι, και ισχυρά πρόστιμα. Εντάξει, βέβαια σας λέω ότι από το κυβερνητικές πηγές δεν το επιβεβαιώνουν. Δηλαδή λένε ότι αυτό δεν είναι προς το παρόν, δεν έχει συζητηθεί. Εγώ μεταφέρω το ρεπορτάζ γιατί πρέπει να σας το ρωτήσω και πάμε τώρα στο κομμάτι. Καλά, ότι υπάρχει θέμα το λιανεμπόριο, υπάρχει. Ότι οι κλάδοι ένδυσης και υπόνδυσης έχουν δεχτεί ένα σοβαρό πλήγμα από την πανδημία, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Όμως ακούω πέρα από τις επιταγές που έχουν συσσωρευτεί, έχουν μαζευτεί. Υπάρχει θέμα με τις μισθώσεις. Ακούω ότι πάρα πολλοί καταστηματάρχες, κύριε Κουγιουμτζή, και έχουμε εδώ και τον Θεμιστοκλή, τον Μπάκα, να μας πει τι συμβαίνει. Ότι θα έρθουν αντιμέτωποι με εξώσεις, γιατί δεν έχουν να πληρώσουν. Δεν μπορούν. Και ζητάνε οι ιδιοκτήτες από την πλευρά τους, και μπορεί να έχουν δίκιο, τι να πω τώρα, και μεγαλύτερα ενίκεια, όχι μόνο μειώσεις ενίκειων δεν γίνονται, αυξήσεις γίνονται. Και από την άλλη πλευρά σου λέει, δεν μπορείς να πληρώσεις, φύγε. Εγώ το έχω ζήσει αυτό, κύριε Κουγιουμτζή. Εγώ το έχω ζήσει αυτό, το έχω πει από την πρώτη στιγμή της πανδημίας, να το δούμε μπροστά μας. Και θα σας πω το εξής. Η απάντηση που πήρα κάποτε ήταν η εξής. Ότι αυτά τα δικαστήρια είναι κλειστά. Τι φωνάζεις, τι θα γίνει, δεν γίνεται τίποτα. Ήταν η απάντηση που πήρα όταν είχα συζητήσει το συγκεκριμένο θέμα. Έχουμε περιπτώσεις, κύριε Κουμιουτζή, ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας και στη Βαλαωρίτου και στην Αμερική και στην Τζακάλοφ και στην Σκουφά ανθρώπων που έκλεισαν τα μαγαζιά τους και έφυγαν. Και τους κάνανε έξω. Βγήκαν αποφάσεις δικαστηρίων το καλοκαίρι του 2020. Και οι άνθρωποι τους έβγαλαν από τα μαγαζιά τους. Μαγαζιά τα οποία τα είχαν φτιάξει οι άνθρωποι. Είχαν ρίξει χρήματα για να σου λουπώσουν. Έτσι. Κύριε Κουγιουμτζή, το δικό σου σχόλιο και θα επανέλθουμε στο Θεμιστοκλή Μπάκα. Κοιτάξτε, είναι μια δύσκολη κατάσταση και σε αυτό το κομμάτι αυτή τη στιγμή. Εμείς, σαν επαγγελματικό επιμελητήριο της Αθήνας, βλέποντας ότι έρχεται αυτό το τσουνάμι εξώσεων, κάνουμε καταρχήν μια συνεργασία εντός εισαγωγικών με το Υπουργείο Εσωτερικών. Βάλαμε τις αιτιάσεις σε όλες αυτές τις προβληματισμούς και τελικά καταφέραμε να έρθει η τροπολογία για 2 χρόνια παράταση των μισθώσεων
των δημοσίων κτηρίων. Το δημοσίων. Των δημοσίων, για να το, ναι, να το ξεχωρίσουμε. Ναι. Στο κομμάτι αυτό κάτι καταφέραμε. Τώρα, στο κομμάτι μεταξύ των ιδιωτών, εκεί είναι δύσκολα πράγματα τα πράγματα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η ανησυχία εκ μέρους των ιδιοκτητών. Και εμείς το βλέπουμε αυτό και κυρίως σε αγορές που έχουν μια δυναμική και εκεί βλέπουμε ότι υπάρχουν εκβιασμοί εκ μέρους κυρίως των ιδιοκτητών και για αυξήσεις, αλλά και γενικότερα ακούγαμε και ότι στην περίοδο που δεν πληρώναμε ενίκια, κάποιοι ιδιοκτήτες ζητούσαν αυτά τα ενίκια και από τους ενοικιαστές τους ή έστω ένα κομμάτι από αυτά, παίρνανε και το ενίκιο και από το δημόσιο, με τον εκβιασμό ότι δεν θα σου ανανεώσω τον επόμενο και χρόνο. Και έχει γίνει αυτό, κύριε Κουμουτζή. Έχει γίνει αυτό. Υπάρχουν περιπτώσεις τέτοιου είδους, έχουν γίνει τώρα. Το μήνα Ιούλιο, έγιναν τώρα. Έχω προσωπικό μου φίλο που δεν τον ανανέωσε συμβόλαιο μετά από 12,5 χρόνια. Τα ακούμε και εμείς συχνά αυτά. Είναι, θα έλεγα, λυπηρό φαινόμενο τη στιγμή που η επιχειρηματικότητα βρίσκεται στον αδίλ, τη στιγμή που οι επιχειρήσεις προσπαθούν να επιβιώσουν και να διατηρήσουν τις θέσεις απασχόλησης και να συμβάλλουν ουσιαστικά για να δώσουν προστιθέμενη αξία στην οικονομία της χώρας, έρχονται όλα αυτά τα φαινόμενα. Πρέπει και από την πλευρά τους ιδιοκτήτες να βάλουν νερό στο κρασί τους, να δούμε τι μπορεί να γίνει, να υπάρχει μια ισορροπία σε όλα αυτά και να καταλάβουμε ότι είναι δύσκολη εποχή. Δεν είναι εποχές ούτε για εκβιασμούς, ούτε εποχές για αυξήσεις ενοικίων. Έτσι, είναι εποχές που θα πρέπει να βάλουμε κάτω όλα και να συμβάλλουμε όλοι προς την ίδια κατεύθυνση, ούτως ώστε να βγούμε από από αυτό το φαύλο κύκλο της ύφεσης και της πανδημίας που έχουμε εισέλθει, και όταν μπούμε σε καλές εποχές, τότε να ξαναδούμε έτσι όλα αυτά. Και βλέπαμε και τους αέριδες, γιατί αρχίζουν και αυτά να δουλεύουν, και ο αέρας του καταστήματος, και το ακούω πάλι με λύπη μου και αυτό, αέρας σε αυτή την εποχή της στιγμής. Είναι δυνατόν, που έχουμε είναι δυνατόν. Μείον 50% μείωση της κατανάλωσης, καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολα αυτά τα πράγματα και δεν μπορούν να τα αποκριθούν στην πραγματική εικόνα της αγοράς. Επιτρέψτε μου που διακόπτω, βγήκαν τα κρούσματα. Έχουμε εκτόξευση κρούσματων. Να τώρα αυτά που λέμε. Βεβαίως θα πω ότι είναι πολύ χαμηλά οι διασωληνωμένοι. Αυτό είναι ενθαρρυντικό. Γιατί εμβολιάζεται ο κόσμος και πρέπει να εμβολιαστούμε όλοι για να μην έχουμε ξανά πίεση στο σύστημα υγείας και έχουμε και άλλα ντράβαλα. Λοιπόν, 3.565 Και είμαστε στο καλοκαίρι. Κορονοϊός. Ιούλιος 2021 με 33 βαθμούς Κελσίου. Βεβαίως, 9 νεκροί, δεν είναι μικρό το νούμερο. Μπορεί να είναι μονοψήφιο, αλλά εγώ και ένας άνθρωπος που χάνεται από κορονοϊό θρηνώ, πραγματικά, 9 νεκροί και 121 διασωληνωμένοι. Είναι σταθερά χαμηλά οι διασωληνωμένοι και είναι καλό, είναι ενθαρρυντικό. Όμως δεν ξέρω τι σημαίνει τα 3.565 κρούσματα για το σύστημα υγείας. Βεβαίως οι επιστήμονες λένε ότι επειδή, ξαναλέω, ένα ικανό μέρος του πληθυσμού έχει εμβολιαστεί, αλλά πρέπει να εμβολιαστούμε όλοι, και επειδή ακριβώς είναι εμβολιασμένος, δεν χρειάζεται να καταλήξει σε ένα νοσοκομείο ή στη ΜΕΘ, γι' αυτό διατηρούνται χαμηλά διασωληνωμένοι. Εγώ όμως θα σταθώ, κύριε Κουγιουμτζή, και θα τον ακούσουμε, αν με ακούει ο Χρόνος ο Διαμαντόπουλος, που με ακούει σίγουρα ο αρχισυντάκτης, τον κύριο Βατόπουλο. Είναι μέλος της Επιτροπής των Ειδικών. Είπε, δεν έχει φύγει το lockdown από το τραπέζι, δεν είναι μαγιά να μην εμβολιάζουμε. Σαφώς και δεν είναι μαγιά, θα συμφωνήσω με τον κύριο Βατόπουλο, όμως ο κύριος Βατόπουλος αφήνει ορθά ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέο καθολικό lockdown, πράγμα που βεβαίως η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να πάμε. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Βατόπουλο, αν είμαστε έτοιμοι, και να έρθουμε ξανά στη συζήτησή μας. Τίποτα δεν έχει φύγει από το τραπέζι, έτσι κι αλλιώς. Τίποτα, λέτε. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι ο αρκετά μεγάλος αριθμός εμβολιασμένων, ή μάλλον να το πω διαφορετικά, ο μεγάλος αριθμός ανώσων εμβολιασμένοι συν νοσήσαντες θα μας προφυλάξει από τέτοιου είδους τεράστια διασπορά. Αυτό κάνουμε συνέχεια, γι' αυτό είμαστε συνέχεια και βοηθάτε κι εσείς στην τηλεόραση ακριβώς για να πείσουμε τον κόσμο ότι δεν είναι μαγιά να πεις ότι εγώ δεν εμβολιάζομαι. Λοιπόν, και τώρα κύριε Κουγιουμτζή, νομίζω ότι δεν θέλετε να ακούτε τη λέξη lockdown. Ήδη, κυρίως στο λιανικό εμπόριο που βρίσκεται σε περιοχές τουριστικές, όπως στο ιστορικό κέντρο, δεν λέει να ανακάμψει. Κάποια μαγαζιά δεν έχουν ανοίξει καν. Έτσι δεν είναι, κύριε Κουγιουμτζή?
Α, δεν τον ακούμε, τον κύριο Κουλουτζή. Κυρίως σε εμπορικές τουριστικές περιοχές, όπου εκεί έχει έρθει τουρισμός μεν, αλλά όχι σε τόσο σημαντικό βαθμό, ούτως ώστε να δώσει προστιθέμενη αξία στην οικονομία της περιοχής. Και μάλιστα οι τουρίστες που έχουν έρθει έχουν ισχυρή καταναλωτική δυναμική. Δεν μας έχουν έρθει οι Αμερικανοί, δεν μας έχουν έρθει οι Καναδοί, οι Βρετανοί, οι Αυστραλοί. Τα ισχυρά πορτοφόλια τα τουριστικά, έτσι όπως τα λέμε. Και δυστυχώς τα πράγματα, τουλάχιστον στα έσοδα, είναι πολύ πενιχρά. Και η στόχη που έχει βάλει η κυβέρνηση για 45% στα έσοδα, νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο να επιτευχθούμε, έτσι όπως φαίνεται τα πράγματα και έτσι όπως οδηγείται η κατάσταση. Το lockdown όμως το απέχομαι, κυρία. Καλά, το αποσχόμαστε όλοι. Θα είναι δυστυχώς έτσι, αυτό που θα επιφέρει χιλιάδες λουκέτα. Το γνωρίζουμε αυτό. Από τη στιγμή που ακούμε από την κυβέρνηση ότι δεν υπάρχουν και ουσιαστικά αντισταθμιστικά μέτρα, δεν υπάρχουν χρήματα από ό,τι ακούγαμε. Όχι, μα το είπε και ο κ. Κυριάκης στην Αντένα. Να το λέει. Άρα εκ των πραγμάτων οδηγούνται χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο κλείσιμο, στο λουκέτο, με ό,τι αυτό για να συνεπάγεται. Κύριε Κουμιτζή, μια ερώτηση. Το πρόγραμμα που ήταν η επανέναρξη που λέγανε για τα μαγαζιά οικονομικού ενδιαφέροντος. Τι έχει γίνει, πήραν τα χρήματα, την εστίαση. Γιατί εγώ χθες βρέθηκα με φίλους δικούς μου προσωπικά, εχθές και μου λένε Θέμη, από τον Ιούνιο μήνα, φτάσαμε μέσα Ιουλίου, έχουμε μιλήσει με τους προμηθευτές ότι ναι, θα σας πληρώσουμε τις επόμενες ημέρες, κάντε υπομονή και τα χρήματα αυτά δεν έχουν εμφανιστεί ακόμα. Φτάσαμε τέλη Ιουλίου. Αργεί απελπιστικά αυτό η εκταμίευσή τους, όπως αργεί απελπιστικά και η εκταμίευση του προγράμματος της περιφέρειας που είχαμε πριν από κάποιες εβδομάδες. Ναι. Και εκεί ακόμα δεν έχουμε εκταμίευσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα, όπως και αργεί ή μάλλον δεν έχει ξεκινήσει καν αυτό που μας έχει υποσχεθεί ο ίδιος ο κ. Γεωργιάδης. Ένα ΕΣΠΑ λιανεμπορίου. Γιατί το λιανεμπόριο δεν έχει πάρει τίποτα έως τώρα. Δεν έχει δοθεί το πράσινο φως από έξω. Ακριβώς. Οπότε καταλαβαίνετε. Είναι δύσκολα ακόμα τα πράγματα. Αναμένουμε να δοθεί το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτως ώστε όλες αυτές οι επιχειρήσεις ένδυσης που τις υπόθεσεις που έχουν υποστεί βαρύ φορτίο δυστυχώς το χειμώνα με το αδιάθετο εμπόρευμα, καλούνται τώρα τέλος του Ιουλίου, όπως ανάγλυφα είπε η κυρία Κάτσου, να πληρώσουν όλες τις επιταγές που ήταν σε παράταση. Καλά, οι επιταγές είναι πραγματικά να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους. Τσουνάμι απλήρωτων επιταγών. Τσουνάμι, πραγματικό πρέπει να βρεθεί. Εγώ θέλω να δω τι θα γίνει με το Ταμείο Ανάκαμψης που είναι με τραπεζικά κριτήρια. Όλοι θα δοθούν επιταγές πλέον και θα σφαγιστούν πιο πολλές. Να δούμε τι θα γίνει. Θέλω να κάνω και στον Θεμιστοκλή Μπάκα μια ερώτηση. Σε περίπτωση lockdown, τι θα σημαίνει αυτό για την αγορά κινήτων? Τι σημαίνει αυτό για την αγορά κινήτων? Όλοι μας είδαμε τη στάση αναμονής των επενδυτών εν μέσω του πρώτου lockdown μέχρι και τον Ιούνιο μήνα του 2020. Mm-hmm. Θυμόμαστε πολύ καλά όλοι μας. Είδαμε ότι κάποια ξένα φάνση Ισραηλινών συμφερόντων αποφάσισαν να μεταφέρουν τα κεφάλαια, τα επενδυτικά του κεφάλαια από τη χώρα μας σε άλλες χώρες όπως η Ισπανία και η Νέα Υόρκη. Παράλληλα, είδαμε οι ζητούμενες αποδόσεις των επενδυτών από εκεί πέραν 4,8-5% να μπαίνουν σε δικασία να αγγίζουν ακόμα και το 7-8%. Άρα αυτό σήμαινε τη στιγμή μια πίεση των τιμών 20-30%. Εμείς θεωρούμε ότι ένα δεύτερο lockdown μεγάλης διάρκειας, όπως είδαμε το 2020 τον Οκτώβριο έως και τον Μάρτιο του 2021, θα είναι καταστροφικό. Το αντιλαμβανόμαστε όλοι μας αυτό. Λοιπόν, δεν είναι κάτι που δεν το κατανοούμε. Λοιπόν, θέλω να πω απλώς ότι η Ιερά Σύνοδος καλεί όλους τους πιστούς να εμβολιαστούν και να ακούν την επιστήμη. Νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε και οι τρεις ότι πρέπει όλοι να εμβολιαστούμε, ότι αυτό είναι το όπλο που έχουμε στα χέρια μας. Καταλαβαίνω και τον προβληματισμό και την επιφυλακτικότητα κάποιων ανθρώπων, ωστόσο θα πρέπει να εμβολιαστούμε. Η Ιερά Σύνοδος παίρνει πια ξεκάθαρη θέση υπέρ του εμβολίου, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και θα δώσω λίγο, τώρα μου το έστειλε ο χρόνος ο Διαμαντόπουλος, γιατί κοιτάξτε τώρα τι γίνεται με τον κορονοϊό. Βράζει η Αττική με 1.807 κρούσματα.
από τα 3.565 τα 1.807 είναι στην Αττική. Και βεβαίως η Κρήτη με 334. Αρχίσανε τα όργανα στην Κρήτη, τριψήφιος αριθμός, ανεβαίνει. Και να τώρα εδώ τι θα σημαίνει για τις επιχειρήσεις εκεί. Όχι, όχι τις επιχειρήσεις. Τι σημαίνει αυτό το τουρισμό στην Κρήτη. Όταν όλος βλέπει 343 κρούσματα στην Κρήτη, κατευθείαν τι του πάει στο μυαλό, ότι γιατί να κλείσω να πάω στην Κρήτη διακοπές εγώ τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, εφού ενδεχομένως μπορεί να υπάρχει τοπικό lockdown. Και να εγκλωβιστώ κιόλας. Γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν εγκλωβιστεί σε περιοχές που υπάρχει lockdown, είτε στη Στήμικο αυτή τη στιγμή. Είτε υπάρχει περίπτωση αυτή τη στιγμή φίλου μου, ο οποίος βρίσκεται στη Σέριφο, πήγε στο συγκεκριμένο ακίνητο βραχυχρόνιας μίσθωσης. Τελικά από τα 5 άτομα κάποιος είχε συμπτώματα, ήρθε ο γιατρός, έκανε εξετάσεις, είδε ότι καλύτερα ο άνθρωπος έχει κορονοϊό και οι άνθρωποι πήγαν στη δικασία να παραμείνουν στο νησί, στο συγκεκριμένο ακίνητο, άλλες 7 ημέρες. Η ιδιοκτήτα του ζητάει τα χρήματα, ότι αφήστε με βρίσκεται μια καραντίνα στο δικό μου το σπίτι, πληρώστε με, γιατί χάνω τους επόμενους ενοικιαστές. Και γενικότερα δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη λογική. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Αντιμετώπισης. Νομίζω ότι μάλλον κάποιοι τηλεθεατές που μας ακούν δεν έχουν ακουστεί όλη τη συζήτησή μας, ούτε και τις τοποθετήσεις μας και για την αγορά, για τα προβλήματα, για τις επιταγές, για το κομμάτι του μέτρο στήριξης, για το τι χρειάζεται το λιανοπόριο. Γιατί η κυρία, δεν θα πω το όνομά της, Μαριάννα, δεν θα πω το επίθετο. Δεν θα μείνω στους βαρύς χαρακτηρισμούς. Εγώ είμαι μακριά από αυτό και το ξέρετε. Θεωρώ ότι είναι μακριά από μένα οποιαδήποτε προσωπική επίθεση. Τώρα να με πει εμένα πιστόλι της Χούντας του Μητσοτάκη Ζαβού, λίγο δύσκολο. Και τα κρούσματα δεν μεταδίδουν. Α, είναι ναι αυτό. Δεν μεταδίδουν τα κρούσματα. Συγγνώμη τώρα. Αμαλία, επειδή έχει συγγνώμη, επειδή έχουμε μια αμφίδρομη σχέση με τους τηλεθεατές, τώρα θα ξεχάσουμε για αυτά που ξέρουμε. Γιατί αν κάποιοι θεωρούν ότι δεν υπάρχει κορονοϊός, εντάξει, okay, είναι δικαίωμά τους. Αλλά επειδή έχω νοσήσει από κορονοϊό, από κάπου μου. Δεν νόσησα μόνη μου. Σε νόσησα από συγκεκριμένο έρθα σε επαφή με συγκεκριμένο άνθρωπο που είχε κορονοϊό. Δηλαδή, μην τρελαθούμε τώρα τελείως. Και τώρα αυτά από εμάς, μπιστόλια του Μητσοτάκη και όλα αυτά μακριά από εμάς και από τους τρεις. Γιατί εμείς ξέρουμε, κάνουμε την κριτική μας εκεί που χρειάζεται και ξέρουμε και λέμε και μπράβο εκεί που χρειάζεται. Και ο κύριος Κουμιουντζής και εγώ και ο κύριος Μπάκας. Και έχουμε κάνει την κριτική από την αρχή αυτής της εκπομπής εκεί που πρέπει. Δεν θα τα ισοπεδώσουμε όμως όλα, γιατί κάποιοι θέλουν να ακούνε αυτό που θέλουν να ακούνε. Τελειωμένα, εγώ τα λέω έτσι και παίρνω και την ευθύνη. Έτσι είναι, κύριε Κουμιουντζή. Η αγορά υποφέρει, η κυβέρνηση το ξέρει, έχει δώσει 40 δις περίπου, είναι τα προγράμματα στήριξης. Καταλαβαίνω ότι είναι μεγάλο ποσό, δεν αρκεί όμως, εδώ το λέμε από την εκπομπή, ότι η δόση που ήρθε είναι αρρύθμιση για το κορονοϊό και εκεί έτσι θα ολοκληρώσω με τον κύριο Κουμιουντζή. Είναι σημαντική, είναι καλή, αλλά πιστεύω ότι δεν θα λύσει το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, το είπα και στον κύριο Σκυλακάκη, ότι ναι, είναι πολύ σημαντικό το ότι ήρθαν οι 72 δόσεις από 1η-1η του 2022, είναι σημαντικό, αλλά όλο αυτό το βουνό των χρεών που θα βρεθούν αντιμέτωπα επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα, αν δεν γίνει μια διαγραφή μέρους των κορονοχρέων, δεν πρόκειται να βρεθεί λύση. Συμφωνείτε, κύριε Κουγιουμτζή? Και κάτω εμείς το λέμε εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα ότι είναι μονόδρομος πια για την πολιτεία να πάει σε ένα κούρεμα, γενναίο κούρεμα χρεών της πανδημίας. Δεν φταίμε εμείς που ήμασταν κλειστοί το μισό χρόνο του 2020 και τους τρεις πρώτους μήνες του 2021. Έτσι, μας επέβαλαν ουσιαστικά το κλείσιμο των δραστημάτων μας, άρα έχουν την ευθύνη αυτή που μας επέβαλαν να προχωρήσουν και σε μια γενναία ουσιαστικά πλέον, σε γενναίο κούρεμα χρεών της πανδημίας που έχουν προκύψει. Και από εκεί και πέρα, ό,τι υπόλοιπο υπάρχει, όχι σε 72 δόσεις και μάλιστα από ό,τι άκουσα, έτσι, θα πρέπει να πάμε σε 120 δόσεις όπως εφωνάζουμε εδώ και καιρό, χωρίς προσαυξήσεις και χωρίς επιτόκια. Δεν είναι το κράτος τράπεζα, θα πρέπει να πάει σε γενναίες αποφάσεις. Γιατί χιλιάδες επιχειρήσεις βρίσκονται, το έχουμε πει στο κόκκινο, και μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να σώσουμε τις επιχειρήσεις, άρα να σώσουμε τις χιλιάδες θέσεις απασχόλησης. Άρα την ίδια έτσι την είναι. Οικονομία της χώρας. Αυτό είναι το στοίχημα, να διασωθούν επιχειρήσεις και να διασωθούν και θέσεις εργασίας. Είναι το στοίχημα για όλους μας, φυσικά για την κυβέρνηση. Υπάρχει μια κυβέρνηση σε αυτή τη χώρα, αυτή κυβερνά. Από την άλλη πλευρά, τα βάζουμε όλα στον κουβά. Εμείς εδώ τουλάχιστον και θα λέμε για τον εμβολιασμό ότι ναι, όσο και να με κατακρίνουν, ναι, πρέπει να εμβολιαστούμε. Αυτό είναι το μήνυμα. Πρέπει να εμβολιαστούμε. Και καταλαβαίνω, ξαναλέω, την επιφυλακτική. Μακριά από εμάς ο διχασμός. Οι διαχωριστικές γραμμές και τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά. Όμως, βλέπουμε ότι ενώ ανεβαίνουν πολύ τα κρούσματα, οι διασωλωμένοι παραμένουν χαμηλά. Είναι ενδεικτικό το ότι το εμβόλιο δεν σε προστατεύει, σε θωρακίζει, όχι να μην νοσήσεις,
για να μην καταλήξει σε μονάδα εντατική θεραπεία ή να μην χάσει τη ζωή σου. Αυτό είναι σημαντικό. Κύριε Κουγιουμτζή, με όλα αυτά τα προβλήματα, ελπίζω να έχουμε ένα καλό υπόλοιπο Ιουλίου για εσά και ένα καλό Αύγουστο, να έρθει ο τουρισμό, να δείτε παραπάνω χρήματα στα ταμεία σα και θα είμαστε εδώ μετά από το τέλο Αυγούστου να τα ξανασυζητήσουμε. Από άλλες συνθήκες ελπίζω και όχι με δυσάρεστες εκπλήξεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία που είχαμε. Και εγώ την εξαιρετική και την εμπιστοσύνη σας και τη στήριξή σας όλη αυτή την τηλεοπτική σεζόν. Είστε από τους ανθρώπους, ξέρετε, που σέβομαι και εκτιμώ. Άνθρωπος της αγοράς που ξέρει τα προβλήματα και θα είμαστε εδώ και στο πλάι σας για να τα συζητάμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλά μπάνια, καλό καλοκαίρι. Καλές δουλειές, να πω. Να είστε καλά.